Η ιστορία μας λέει ότι ο μεγάλος άρχοντας, Ζουπάνος Στέφαν Νέμανια, που ήταν ιδρυτής του Σερβικού κράτους και της δυναστείας των Νέμανιτς, ζητούσε πολύ καιρό τον τόπο στο οποίο είχε την πρόθεση να χτίσει τη δωρεά του. Και βρήκε αυτόν τον τόπο στην Πρασινάδα και στην Οάση Παρθένας Φύσης, κάτω από τα βουνά Ρόντοτσελο και Τσέμερνικ, στην καρδιά της Σερβίας, μακριά από τους δρόμους και από τις επιθέσεις διαφόρων ορδών. Το μοναστήρι Στουντένιτσα χτίστηκε το έτος 1190 και έλαβε όνομα από το παραπλήσιο κρύο και πεντεκάθαρο ποτάμι. Μέσα στα κυκλικά τείχη βρήκε άσυλο ένα από τα πιο πολύτιμα μαργαριτάρια της σερβικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή η Εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου Ευεργέτιδας. Η πρόσωψη της εκκλησίας χτίστηκε από το λευκό μάρμαρο των Λατομίων κάτω από το βουνό Ράντοτσελο. Η εκκλησία έχει επιβλητικό τρούλο και αξιοσημείωτη εξωτερική διακόσμηση στην κύρια δυτική είσοδο, πράγμα που αποτελούν κορυφαία επιτεύγματα της αρχιτεκτονικής του 12ου αιώνα στο χώρο του Ορθόδοξου κόσμου της Ανατολικής Ευρώπης. Όταν ο Στέφαν Νέμανια εγκατέλειψε το σερβικό θρόνο και εκάρη μοναχός, ο ίδιος έζησε ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο μοναστήρι Στουντένιτσα. Ο Στέφανος Νέμανια έχτισε από κοινού με το γιο του, Ράστκο, ο οποίος εκάρη μοναχός στην Άθο και έλαβε το μοναχικό όνομα Σάβας, το μοναστήρι του Χιλανταρίου, δηλαδή το μεγαλύτερο σερβικό ιερό ναό και λίκνο της πνευματικότητας και του πολιτισμού εκτός της επικράτειας της τότε Σερβίας. Ο Στέφανος Νέμανια απεβίωσε στη Μονή του Χιλανταρίου στην Άθο και τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι Στουντένιτσα. Ταυτόχρονα, ο γιος του, μοναχός Σάβας, ο μετέπειτα Άγιος Σάβας, έφερε τους καλύτερους εικονογράφους και μάστορες για να στολίσουν με διάφορες τοιχογραφίες στο ναό της Στουντένιτσα και την τραπεζαρία αυτού του μοναστηριού. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι οι τοιχογραφίες του μοναστηριού Στουντένιτσα αποτελούν το αποκορύφωμα των έργων αυτού του είδους από το πρώτο μισό του 13ου αιώνα. Δυστυχώς, όμως, μέχρι στιγμής έχει σωθεί μόνο ένα μικρότερο μέρος αυτών των τοιχογραφιών. Όμως, και παρά τα αυτά, το μοναστήρι Στουντένιτσα έχει καταχωρηθεί, χάρη στην ιστορική του αξία, στον κατάλογο της UNESCO σαν δείγμα ιδιαίτερα πολύτιμης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ξεκινώντας από τον 13ο αιώνα, το μοναστήρι Στουντένιτσα ελάμβανε πολλά και διάφορα δώρα, εκκλησίας και κτήματα από μέρους των Σέρβων βασιλιάδων. Έτσι, ο Σέρβος βασιλιάς Μιλούτιν έχτισε την εκκλησία του Αγίου Ιωακήμ και της Άννας, γνωστή σαν εκκλησία του βασιλιά, και το δόρισε στο σύμπλεγμα του μοναστηριού Στουντένιτσα. Οι τοιχογραφίες αυτής της εκκλησίας μαρτυρούν για την επίδραση του Βυζαντίου που ήκμαζε εκείνη την εποχή. Ανάμεσα σε παλιότερα κτίσματα αυτού του μοναστηριού που χρονολογείται την εποχή του Στεφάνου Νέμανια βρίσκεται η τραπεζαρία, στολισμένη με κεντήματα από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα, ενώ στο θησαυροφυλακείο του μοναστηριού φυλάγονται εικόνες, πολύτιμοι σταυροί και εξαιρετικά πλούσια συλλογή λειτουργικών βιβλίων και άλλων χειρογράφων.